Είμαστε στον αέρα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, η Μαρία η Αλεξάκη, πρώτη είδηση. Ήρθατε να συνομιλήσετε με τους εργαζόμενους? Ήρθα γιατί είναι υποχρέωσή μου να είμαι παρούσα. Υπάρχει αυτή η απεργία η οποία κλείνει τους αρχαιολογικούς χώρους. Πιστεύουμε ότι είναι άτοπο τουλάχιστον αυτό που συμβαίνει σήμερα, δεδομένου ότι και το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει λεπτομερώς. Το πρώτο βήμα που έγινε ήταν η εξαίρεση των αρχαιολογικών χώρων και όλων των δημόσιων χώρων, των χώρων οι οποίοι είναι για δημόσιο σκοπό. Επομένως, μέχρι αυτή τη στιγμή περάσαμε την πρώτη φάση όπου τα ακίνητα ούτε μπορούσαν να μεταβιβαστούν, ούτε μεταβιβάστηκε κανένα. Και είμαστε στη δεύτερη φάση, η οποία είναι ακόμα πιο συγκεκριμένη, διότι θα έχουμε σε λίγες μέρες τον πλήρη κατάλογο των ακινήτων. Επομένως, είναι ακατανόητο γιατί γίνεται αυτή η απεργία λίγες μέρες πριν δοθεί δημόσια ο κατάλογος που θα υπάρχει και θα είναι ονομαστικός κατάλογος. Για πρώτη φορά θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε έναν ονομαστικό κατάλογο όλης της περιουσίας της πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Οπότε μας λέτε και μια είδηση τώρα, τουλάχιστον εγώ δεν την ξέρω. Ναι, για να ξεκαθαρίσει η Λία, γιατί... Είναι γνωστό και από την δική μας ανακοίνωση και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα υπάρξει αυτός ο κατάλογος και είναι από μέρες. Και για να μην υπάρχουν σκιές, Ηλία, γιατί δημιουργήθηκε όμως αυτό το πρόβλημα? Σαφώς και έχει δίκιο ο Υπουργός ότι και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσαν από την αρχή και βάσει του νόμου εξαιρούνται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και όλα αυτά. Ποιος όμως και με ποιο τρόπο και ποια διαδικασία πήρε αυτούς τους κωδικούς και τους μετέφερε ώστε να δημιουργηθεί αυτή η ανησυχία? Έχουμε καταλάβει ποιος είναι αυτός? Αν και έχει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο συνάδελφος από το στούντιο, υποβάλλει ένα ερώτημα. Ότι αν και έχει δημοσιοποιηθεί, έχει γίνει γνωστό ότι εξαιρούνται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία, πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα και κάποιοι δήμοι, ψάχνοντας τους κωδικούς του κτηματολογίου, ταυτοποίησαν χώρους οι οποίοι είναι αρχαιολογικοί και μουσεία κτλ.? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχει μια ανησυχία διάχυτη από τη στιγμή που έγιναν οι εξαιρέσεις ότι μήπως και τελικά δεν εξαιρεθούν. Αυτό όμως δεν ισχύει στην πραγματικότητα, διότι δεν υπάρχει καμία μεταβίβαση. Δηλαδή, ένας συνολικός κατάλογος μερικών χιλιάδων ακινήτων του Δημοσίου, ο οποίος υπήρξε, έλεγε τις εξαιρέσεις, που δεν είναι μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι, είναι και νοσοκομεία, είναι και αθλητικά κέντρα, είναι που όλα εξαιρούνται. Επομένως, εδώ υπήρξε μια ανησυχία, θα εξαιρεθούν ή δεν θα εξαιρεθούν, παρόλο που ήταν σαφές. Σήμερα λοιπόν προχωρούμε στο δεύτερο βήμα, που είναι μετά την εξαίρεση να ονομάσουμε ποια είναι αυτά τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού συγκεκριμένα, μια και συζητάμε εδώ. Και να πω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι, τουρίστες, Έλληνες, οι οποίοι έχουν βγάλει ηλεκτρονικό εισιτήριο τις προηγούμενες μέρες, διότι βεβαίως έκλεισε χτες η δυνατότητα να βγάζεις, και που θα μείνουν σήμερα απ' έξω. Αυτό μας αρέσει, δηλαδή αυτό είναι προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εγώ αυτό ρωτάω. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει το προσωπικό ασφαλείας και να υπάρξει μια είσοδος έστω αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έχουν το εισιτήριό τους. Ηλία, θα υπάρξει συνάντηση της Υπουργού με τους εργαζόμενους, επειδή μας είπε και ο κύριος Μαυρικόπουλος πριν ότι ζητούν συνάντηση? Ακούω τι λέει ο κύριος. Ναι, ναι, ρωτάει, έχετε δίκιο, ρωτάει, θα διευκολύνω, ρωτάει η Μαρία η Αλεξάκη αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση, κάποια συζήτηση τώρα με τους εργαζόμενους. Φυσικά και θα υπάρξει, αν το θέλουν. Φυσικά και θα υπάρξει. Αυτό ζητήσανε, μία συνάντηση. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο πάντοτε. Επειδή νωρίτερα είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Μαυρικόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχαιοφυλάκων, και είπε ότι δεν έχει γίνει κάποια συνάντηση σε αυτό το πλαίσιο. Δεν υπήρξε καμία άρνηση σε σωματεία. Είναι πολλά τα σωματεία που υπάρχουν. Έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε τους συνδικαλιστές. Είμαστε τις πρώτες 40 μέρες. Επομένως, δεν υπήρξε όμως ένα αίτημα ότι θέλουν να κάνουμε συνάντηση και διάλογο, αλλιώς θα κάνουν απεργία. Γιατί νομίζω ότι την είχαν προαποφασίσει και γι' αυτό δεν έγινε και ο διάλογος. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, και Ηλία, να μεταφέρεις και την πρόσκλησή μας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να έρθει και στο στούντιο για να μιλήσουμε συνολικότερα για τον πολιτισμό.
η πρόσκληση του Νίκου του Παναγιωτόπουλου και της Μαρίας της Αλεξάκη να έρθετε κάποια μέρα στην εκπομπή να μιλήσουμε γενικότερα για τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Θα σε πάω Παρμενίωνα τώρα. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε Παρμενίωνα γιατί έχουμε την Άσα.